Πράξεις κεφάλαιον 12. Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακός ετινάς τον από της εκκλησίας. Ανήλε δε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα, και ειδών ότι αρεστώνεστη της Ιουδαίης, προσέθετο συλλαβήν και Πέτρον, ήσαν δε ημέρε των Αζήμων. Ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν παραδούς τέταρση τετραδίη στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτόν το λαό. Ο μενούν Πέτρος ετηρεί το εν τη φυλακή. Προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελε αυτόν προάγειν ο Ηρώδης τη νυχτή εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος, αλύσες η δυσή. Φυλακέστε πρώτης θύρας ετήρουν την φυλακήν. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου ήγερεν αυτόν λέγον. Ανάστα εν τάχει. Και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπετε ο άγγελος προς αυτόν. Περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου. Επίησε δε ούτω. Και λέγει αυτό. Περιβαλούτο ημάτιόν σου και ακολούθημη. Και εξελθών ικολούθη αυτό. Και ούκ είδη ότι αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου. Εδώ και δε όραμα βλέπειν. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν ήλθον επί την πύλην της σιδηράν την φέρουσαν εις την πόλην. Ήτις αυτομάτι η νύχθη αυτής και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε «Νιν είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετεόμε εκ χειρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων». Συνειδώντε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, ού ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος, προσήλθε παιδί και υπακούσε ονόματι Ρόδη, και επιγνούσα την φωνήν του Πέτρου από της χαράς σου κίνηξε τον πυλώνα, εις δραμούσα δε απήγγειλεν αισθάνε τον Πέτρον πρώτου πυλώνος. Ιδέ προς αυτήν είπων, μένει. Ιδέ διεισχυρίζεται ούτως έχειν. Ιδέ έλεγον, ο άγγελος αυτού εστίν. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Ανοίξαντες δε είδων αυτών και εξέστησαν. Κατασύσας δε αυτή στη χειρή σιγάν, διηγήσα το αυτής πόσο ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής, είπε δε. Απαγγείλατε Ιακώβο και της αδελφής ταύτα. Και εξελθών επορεύθη εις έτερων τόπων. Γενωμένης δε ημέρα συν τάραχος ούκ ο λίγος εν τις στρατιώτες. Τι άρα ο Πέτρος εγένετο. Ηρώδης δε επιζητήσας αυτόν και μη ευρών, ανακρίνα στους φύλακας εκέλευσε να παχθήνε. Και κατελθών από της Ιουδαίας στην Κεσάριαν διέτριβεν. Ειν δε Ηρώδης θυμομαχών Τηρίης και Σιδονίης ομοθυμαδώντε παρήσαν προς αυτόν και πείσαντες βλάστων των επί του κοιτώνος του βασιλέως ητούν το ειρήνην, διατοτρέφεστε αυτόν την χώραν από της βασιλικής. Τακτή δε ημέρα ο Ηρώδης ενδυσάμενος εστί τα βασιλικήν και καθίσας επί του βήματος, εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε Δήμος επεφώνει. Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Παραχρήμα δε επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, ανθόν ουκ έδωκε την δόξαν το Θεό και γενόμενος σκολικόβρωτος εξέψυξεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνε του. Βαρνάβας δε και Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ πληρώσαντες την διακονίαν, συμπαραλαμβώντες και Ιωάννην τον επικληθέντα Μάρκων.